λειτουργίας και δεν έχει 24ωρη λειτουργία. Δεν έχει εφημερίες. Δεν μπορεί να καλύψει ούτε αυτές τις ανάγκες που κάλυπτε στους ασφαλισμένους του πρώην Νίκα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς έχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, το οποίο σήμερα με απόφαση της κυβέρνησης ένα μεγάλο μέρος του θα διατηρηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του εμβολιασμού. Χωρίς να προσλάβει δηλαδή κανέναν επιπλέον γιατρό, καθόλου επιπλέον προσωπικό. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μια τέτοια τραγική κατάσταση. Με ό,τι θα σημαίνει αυτό περαιτέρω για την υγεία όλων μας. Αυτό ήρθαμε λοιπόν να καταγγείλουμε εδώ και να ζητήσουμε εδώ και τώρα, αντί να προσλαμβάνει η κυβέρνηση αστυνομικούς για να μας το στέλνει κάθε φορά που διαμαρτυρόμαστε, φτιάχνοντας αστυνομία ακόμη και για τα πανεπιστήμια, για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η μόνη μέρημνά της, να προσλάβει εδώ και τώρα μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, να καλύψει όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν, να μονιμοποιήσει όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές υγείας με ελαστικές μορφές απασχόλησης, να εξασφαλίσει όλη τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για να λειτουργήσουν αυτές οι δομές και γενικότερα όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί και η πανδημία αλλά και συνεχίσει να εξασφαλιστεί η προστασία συνολικά της υγείας του λαού μας. Σε αυτή την γραμμή λοιπόν και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας το επόμενο χρονικό διάστημα και με άλλες πρωτοβουλίες. Θέλω να σημειώσω επίσης το εξής. Είναι χαρακτηριστικό της αδυναμίας που υπάρχει, να μην το ξέχασα να το αναφέρω, ότι ακριβώς επειδή μετατρέπεται το κέντρο υγείας Λάρισας σε εμβολιαστικό κέντρο, οι επιτροπές των ΚΕΠΑ που κρίνουν τις αναφερικές συντάξεις εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν λειτουργούσαν. Αναγκάστηκαν και βεβαίως και εμείς συμβάλαμε σε αυτό, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, να μεταφερθούν σε άλλους χώρους όπως είναι οι αίθουσες του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.